Καλά, να καταλάβει πώ δεν ασχολήθηκε η Rockstar. Έβαλαν τετραγωνικά καθίσματα εδώ πίσω, ρε. Πλαστικά είναι. Πού στο καλό. Α, τελευταία φορά στο GTA φτιάχναμε αυτό το αμάξι. Σε περίπτωση αν το έχει χάσει, θα πάω δεξιά ή κάτω στην περιγραφή υπάρχει link που φτιάξαμε αυτό το δρυφτάρικο Honda Civic. Σήμερα όμως επιστρέφουμε στο GTA γιατί, παιδιά, μετά από περίπου 2 μήνες του καινούριου update βγάλαν το αμάξι που περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πλέον το αγαπημένο αμάξι στο GTA, αυτό το BMW wannabe station wagon, για να το κάνουμε λίγο inspect εδώ πέρα, θα το αγοράσουμε σε λιγάκι. Δεν ξέρω, παιδιά, έχει και τετραπλά έξως από πίσω, από πολύ παλιά. Μ' αρέσουν τέτοια αμάξια, μ' αρέσουν τα wagons, μ' αρέσουν τα estate. Οι νεκροφόρες όπως τις αποκλείται μερικοί αλλιώς. Μιας και εγώ έχω ένα τέτοιο Peugeot 508 SW, αν δεν έχεις δει. Πώς προμοτάρω τα βίντεο στα τελευταία πάνω δεξιά, ελπίζω να τα κλικάρετε μόνο. Όπως να κλικάρεις και like σε αυτό το βίντεο. Και αν θες και subscribe αν είσαι καινούριος και δεν είχες subscribe, κάνεις subscribe ακόμα. Εντάξει, το συγκεκριμένο αμάξι βγήκε με το που ανακοίνωσε η BMW καινούριο estate αμάξι, BMW M3 Turin, νομίζω λέγεται όπως το βλέπω εδώ. Και άμα ψάξετε στο Google, είναι ίδιο με αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πως θα ξενερώσουμε το αμάξι, γιατί δεν το έχουν βάλει καν στο Legendary Motorsport. Το έχουν ρίξει εδώ πέρα στο 1000 San Andreas Super Autos. Είναι η δεύτερη κατηγορία αμαξιού για τη Rockstar, so σίγουρα δεν θα έχει πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το πάρω σε τι χρώμα. Σε μπλε. Μπλε, BMW και μπλε πάνε πολύ ωραία. Και πάω να βρω καινούριο session, γιατί εδώ έχει έναν που σπαμάρει μηνύματα. Που να του καεί το PC, το server εκεί πέρα στην Κίνα. Ρε, αλλάξα lobby. Ωραία. Και εδώ γίνεται spam! Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε. Τα στέλνουν αυτά. Καταρχάς στέλνουν τετραγωνάκια. Δεν καταλαβαίνεις καν τι κάνουν διαφήμιση. Περιμένουν δηλαδή να μπει κάποιος. Τα πατάει κάποιος τα παιδιά. Πατάει κανένας Γιωργάκης 13 αυτά τα πράγματα και συνεχίζουν να τα στέλνουν, ρε φίλε. Θα πεις και εσύ, ξέρω γιατί δεν παίζεις σε solo lobbies για να αγνοείς αυτούς τους hackers. Παίζω GTA Online. Αν ήθελα να παίξω μόνος μου, παιδιά, δεν θα παίζω. Μ' αρέσει να ξέρω ότι έχει κόσμο γύρω μου. Μπορεί όχι το καλύτερο κόσμο, μπορεί το κόσμο που να μεγαζώσει. Μπορεί να με ενδιαφέρει να κάνω επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο. Αλλά ξέρω ότι έχει άλλους μες στο λόμπι αυτό. Καλά, εντάξει, αυτό, παιδιά, είναι καμία σχέση με το πεζό μου, έτσι. Ωραίο μαύρο γκριλ, ωραίο μπλε χρώμα, τετραπλά εξός, 20 rims. Στην πραγματικότητα, παιδιά, δύσκολο βλέπω να παίρνω κάποιο τέτοιο estate. Αλλά υπάρχει μία πιθανότητα, καθώς υπάρχει παρασκευούλα χορηγούλα από eneba.com. Τσέκαρε link στην εφή για games σε καταπληκτικές τιμές και σε προσφορούλες. Ελληνικές PlayStation Plus κάρτες, διάφορα gift cards για διάφορες πλατφόρμες για να κάνεις top-up, GTA Games και GTA Shark Cards. Τα καλύτερα games κάτω των 10 ευρώ, ρε φίλε! Και γενικά μεγάλη ποικιλία από διάφορα video games σε καταπληκτικές τιμές. Πάτα το link στην περιγραφή να πάρει και ο Αξιλούκος ένα BMW Estate! Ωραία, και τώρα που ξημέρωσε, το βγάλαμε έξω για να το ακούσουμε λίγο. Σου είπα, θα ξενερώσουμε αρκετά με αυτό το αμάξι. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ στην πραγματική ζωή σου. Γι' αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος με συγκεκριμένο αμάξι στο GTA. Ναι, είχαμε το Bumblebee την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε και το R8 καινούριο αμάξι να φτιάξουμε ακόμα, που εκείνο είναι επίσης υπέροχο. Αλλά αυτό, παιδιά, έχει άλλη θέση στην καρδιά μου. Θέση στον καράζ μου όμως δεν έχει στην πραγματικότητα, sadly. Anyway, ο Jimmy εδώ πέρα είναι έτοιμος να μας το φτιάξει. Κλασικά full armor, full brakes. Πόσες επιλογές για προστινό προστατείο θα έχουμε? Πολλές. Περισσότερες από ό,τι περίμενα. Drop splitter, clean drop splitter. Ξέρεις ποια είναι η φάση? Είναι η φάση ότι θα ήθελα να το φτιάξω όπως θα το έφτιαχνα στην πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα δεν θα έβαζα αυτό εδώ. Drop splitter νομίζω είναι αρκετό. Από πίσω τι μπορούμε να αλλάξουμε? Θα ένα... Όχι. Τι είναι αυτό? Τι... Όχι. Αχ. Ξέρεις τι, GTA παίζουμε, παιδιά. Δυστυχώς πρέπει να βάλουμε ό,τι πιο τούμπανο γίνεται για να πετάει.
μέσα μπορούμε να αλλάξουμε τελείως, σε φάση να μπουν roll cages, να μπει πυροσβεστήρας, αλλάζουν οι πόρτες, τα... Έλα, ξέρεις τι, το βάζω, έλα, θα το φτιάξω όπως το έφτιαχνα, εάν θα το έπαιρνα μόνο στη πίστα. Engine full, exhaust, για να δούμε τι επιλογές θα έχουμε εδώ πέρα. Θέλω είτε πολύ, δύο διπλά μεγάλα, είτε όχι στο πλάι, όχι. Αυτό είναι too much, ούτε μπροστά. Να βάλω chrome ή titanium, πάντα βάζω αυτά τα μπλε. Αυτή η φορά ξέρεις τι θα πάω με chrome, να κάνω μια διαφορά. Μετά από 5 χρόνια έβαλα άλλου είδους εξός. Drew, μπορώ να βάλω κάτι που να έχει το logo το αμαξιού? Όχι. Θα βάλουμε αυτό εδώ νομίζω. Μ' αρέσει που όμως έχουν το grill που έχουν και τα BMW στην πραγματικότητα. Μόνο αν μπορούσαμε να το κάνουμε 5 φορές μεγαλύτερο. Hood, τι μπορούμε να κάνουμε το καλό? Όχι carbon, κάτι αυτό εδώ. Ναι. Xenon lights κλασικά. Neon δεν θα βάλω, δεν μ' άρεσε ποτέ. Τώρα για αυτοκόλλητα μπορούμε να βάλω μία γραμμή. Κάτι αγωνιστικά αυτοκόλλητα που δεν συμπάθησα ποτέ μου. Δεν θα βάλω με τίποτα. Plate κλασικά. Αξιλούκος μαύρο με κίτρινο αυτή η φορά. Όχι, ξέρεις τι, άσπρο, ταιριάζει περισσότερο. Κοίτα, η φάση είναι ότι δεν θέλω να το αλλάξω χρώμα εκτός αν βάλω κάτι πιο περίεργο, αλλά το μπλε είναι, δεν ξέρω, κλασικό χρώμα της BMW. Επίσης το silver είναι πολύ ωραίο. Καλά, κόκκινο είναι επίσης υπέροχο. Αυτό το gold είναι υπέροχο. Και το bronze. Καλά, μέχρι να... Ξέρεις τι, θα το αφήσω μπλε για το καλό μου, γιατί μπορώ να κάτσω εδώ 15 ώρες τώρα. Roof, μπορούμε να βάλουμε πράγματα στην οροφή. Τώρα θα έχει καμιά βλακεία, καμιά τσάντα ή κανένα ποδήλατο, κάτι τέτοιο θα έχει, έτσι, σίγουρα. Όχι, έχει χειρότερο. Έχει roof scoop, το οποίο κανονικά το βάζεις για να πηγαίνει αέρα στη μηχανή. Εδώ το κολλήσανε με double side tape, απλά για ομορφιά. Εγώ θα το βάλω αυτό, το ξέρεις, έτσι. Μπορούμε να βάλουμε και surfing board. Εγώ θα βάλω το secondary roof box. Skirts, έχουμε carbon skirts να βάλουμε επίσης. Αυτά εδώ. Spoiler, είναι, ξέρω εγώ, για να μην φύγει το κουτάκι από πάνω. Okay, αυτό είναι λίγο too much. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατηθεί στο αμάξι. Έλα, να μην το παρακάνουμε. Ωραία, να μην το παρακάνουμε. Θα βάλουμε αυτό εδώ που δεν ξέρω τι κάνει. Ναι, αυτό εκεί. Να βάλουμε και ένα sun strip. Main match. Και είμαστε έτοιμοι για car meetup. Αυτά τα περίεργα car meetup που βγαίνουν με κάτι τροχούς έτσι. Κλασικά full χαμήλωμα. Full transmission. Full turbo. Wheels. Αχα! Λατρεύω τα stock rims πάντα, αλλά εγώ θέλω να το αλλάξω χρώμα και δεν με αφήνει. Για κάποιο λόγο αυτά εδώ τα συμπάθησα αρκετά και θα τα βάλω χωρίς παρεξήγηση. Τα άσπρα παίζει να πήγαιναν πάρα πολύ σε αυτό το αμάξι, αλλά ήδη νιώθω βρώμικα με όσα έχω κάνει σε αυτό το αμάξι. Θα τα κάνουμε stone silver, όχι μαύρα. Και θα μαυρίσουμε ελάχιστα τα παράθυρα, όχι τελείως. Και παιδιά, είναι έτοιμα, αλλά πριν βγω από το μαγαζί, έχω μία ερώτηση. Θέλω στα comments να πάμε να ψηφίσουμε, θα αφήσω ένα comment δηλαδή, εάν το προτιμάτε έτσι με αυτούς τους προφυλακτήρες, option A να το πούμε, ή το προτιμάτε πιο απλό, χωρίς τους τούμπανο προφυλακτήρες. Έχω βγάλει τα πάντα, το έχω αφήσει ψηλό στόκ. Να το πούμε option B αυτό. Εγώ θα το αφήσω με το option A για αυτό το βίντεο, αλλά εάν δω ότι προτιμάτε το option B, έχω λεφτά να το φτιάξουμε, να το κάνουμε σε option B δηλαδή. Σε νερόσα που δεν έχει προβολές από κάτω, ούτε καθρεφτάκι άλλαξε να αλλάξουμε, ούτε να βάλουμε ηχοσύστημα εδώ πίσω, ξέρω εγώ, να ακούμε αλλά έχουμε πυροσβεστήρα. Α, δούμε λίγο εδώ τη μηχανή. Πολύ τρελό detail βλέπω εδώ πέρα. Τόσο βαρύ ήταν η Rockstar να φτιάξει. Βάλε εικόνες 360p resolution και ξέρω εγώ, το logo είναι κανονικά 2K. Ο Jim κρύφο κοιτάει, κατάλαβες? Μικρή τώρα, τι έκανες ρε? Πώς το διέλυσες εσύ το μωρό? Ρε! Θα το αλλάξω μετά, θα ψηφίσω στα comments ρε! Jim, κοίταξες άλλη μια φορά. Θα χρειάζομαι για να μου φτιάχνεις αμάξι, αλλά αυτή τη στιγμή είσαι πολύ σπαστικός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εγώ και εσύ, ότι με το που τελειώσει αυτό το βίντεο, δυστυχώς αυτό το αμάξι θα παρκαριστεί στον garage και θα ξεχαστεί. Αλλιώς αν ψηφίσετε στα comments και το γυρίσουμε σε option B σε κάποιο live stream,
στο twitch.tv/axelukos. Για όσους δεν το ξέρουν ακόμα ότι έχω γυρίσει στο Twitch και δεν στριμάρουμε πλέον στο τρόβο. Anyway, ελπίζω σας αυτό το βιντεάκι. Πατσαρκάστε το like, share, subscribe, είστε καινούριοι. Και τα λέμε στο επόμενο μου GTA ή οτιδήποτε άλλου είδους βίντεο. Bye!